Το χρυσό μας το κορίτσι, Παναγιώτα Δώση, κοντά μας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο με πάρα πολλούς αγώνες, με πάρα πολλές συμμετοχές. Και εκείνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πραγματικά τα πάει εξαιρετικά. Μιλάμε για άλμα σε ύψος. Βεβαίως η Παναγιώτα είναι ένα παιδί προσφάτως. Μου είπατε πολύ, απορώ τι κάνει η Παναγιώτα ακόμη εδώ. Ακόμη στο νησί. Πώς δεν έχει πετάξει, πώς δεν έχει φύγει πολύ πιο μακριά και πώς δεν έχει ανοίξει τα θεράτσα. Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε. Γιατί νομίζω το σκέφτεσαι σοβαρά, ε. Αυτό το να φύγεις, το να ανοίξεις τα φτερά, το να λίγο να... Προφανώς από τη νέα χρονιά, εφόσον θέλω να συνδυάσω και τις σπουδές μου μαζί με το στίβο που θα φύγω, έτσι κι αλλιώς το νησί δεν ευνοεί αθλητισμό το χειμώνα εδώ πέρα με τίποτα. Ναι. Θα πάω στην Αθήνα του χρόνου, πρώτα Θεός, να ακολουθήσω τα ΤΕΦΑ και φυσικά το όνειρό μου, γιατί ήταν πάντα όνειρό μου να ακολουθήσω αυτή τη σχολή. Οπότε θα είναι λίγο, ξέρεις, αυτή η μοίρα των αθλητών, βρε παιδί μου, με τα ΤΕΦΑ, αλλά φαντάζομαι ότι εντάξει, είσαι και μια ζωή μέσα στον χώρο. Ναι, εντάξει. Εμένα ο μπαμπάς μου είναι και προπονητής μου. Αυτή τη σχολή έχει ακολουθήσει και αυτός. Οπότε σχετικά φυσιολογικό θα ήταν. Ναι. Εφόσον τον έχω και μέσα στο σπίτι μου, όχι ότι αυτός ο ίδιος με έχει κάνει να θέλω αυτή τη σχολή, αλλά βλέπω τα θετικά και τα αρνητικά και προφανώς η ζυγαριά κλείνει προς τα θετικά σε σχέση με τα ΤΕΦΑ. Τις λίγες φορές που την ακούω να τον λέει μπαμπά, τώρα πριν από λίγο έλεγε Θοδωρή, Θοδωρή, λέω ποιον φωνάζει καλή Παναγιώτα. Θοδωρή και Θοδωρή. Καλή παιδί μου, και το λες Θοδωρή στην προπόνηση. Το έχετε ξεχωρίσει αυτό το κομμάτι. Εντάξει, σίγουρα το έχουμε ξεχωρίσει αυτό το κομμάτι, αλλά ο μπαμπάς μου, ο Θοδωρής λοιπόν, ήταν και δάσκαλός μου στο δημοτικό κτλ. Οπότε όταν εγώ ήμουν μικρή δεν μπορούσα να λέω μπαμπά μπροστά, ναι, στα παιδάκια πρώτου δημοτικού, θα αισθανόντουσαν άσχημα. Άρα είναι συνήθεια πλέον. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτήν την περίοδο που τρέχετε, όπου κάθε εβδομάδα έχετε αγώνες. Πες μου λίγο για τις τελευταίες διακρίσεις και τις συμμετοχές σου. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει κάποιους προπονητικούς αγώνες. Βγήκανε κάποια άλλα μετά. Ξεκινήσαμε με μικρή φόρα, 4 βήματα, 6 βήματα. Τώρα πλέον μπήκαμε στα 8. Δεύτερος αγώνας ήταν χθες στη Φιλοθέη. Με τα 6 βήματα έφτασα να επιδάνω 83, που είναι μια πολύ καλή επίδοση για 6 βήματα. Εντάξει, φυσικά τη φόρα μου δεν την έχω δοκιμάσει εδώ στο γήπεδο, γιατί λόγω των συνθηκών της ζέστης και τα λοιπά είναι δύσκολο να βγάλω μεγάλα άλματα εδώ. Και με τα 8 βήματα πήδηξαν 82 την προηγούμενη εβδομάδα στην Καλλιθέα. Χθες τον καλά, εντάξει, δεν με ευνόησαν πολύ οι συνθήκες. Είχα ένα πρόβλημα με τη φόρα μου και αυτό με οδήγησε σε ένα μικρό τραυματισμό που ελπίζω να ξεπεράσω σύντομα. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Τώρα, περισσότερα βήματα σημαίνουν περισσότερη φορά? Περισσότερα βήματα σημαίνουν, αναλόγως για τον κάθε αθλητή, για μένα περισσότερα βήματα σημαίνει πιο άνετη φορά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τρέχω πολύ γρήγορα και να προσπαθώ να φτάσω. Αυτό. Ναι, αυτό είναι κάτι που το επιλέγεις εσύ σε κάποιους αγώνες, με ποιο τρόπο θα αγωνιστείς, με πόσα βήματα, ποιο πλάνο θα ακολουθήσεις? Όπως σας είπα, επειδή είναι προπονητικοί αγώνες ακόμα, δηλαδή αντί να κάνουμε τα άλματα στην προπόνηση, τα κάνουμε στους αγώνες, στο πλαίσιο της προπόνησης κάνουμε με μικρότερη φόρα για να μπορούμε να ελεγχόμαστε καλύτερα. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε στην κανονική φόρα. Ένας αθλητής που βλέπω ότι μπορεί να σταματήσει λίγο πριν κάνει το άλμα, το κάνει γιατί μπορεί να έχει χάσει τα βήματα του, γιατί μπορεί να έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του, ή γιατί ίσως έχει βάλει τον πύχη καμιά φορά τόσο ψηλά που ξέρεις μέσα του λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το περάσω? Όχι, όταν ουσιαστικά δεν σου βγαίνει το κάποιο άλμα, είναι καταρχάς έχει να κάνει και συνθήκες που έχει στο γήπεδο, βροχή, αέρας κτλ. Το να μη σου βγει, τα βήματα στο ύψος είναι στάνταρ, είναι πολύ λίγα. Είναι 6 με 8, δεν υπάρχει άντε 10 στους άντρες και τα λοιπά, 12. Είναι στάνταρ. Δεν είναι, ή θα σου βγει λίγο πιο μακριά ή λίγο πιο κοντά, αυτά είναι πολύ μηδαμινά. Το να σταματήσεις έχει να κάνει με το ότι λόγω των συνθηκών δεν βρίσκεις ακριβώς εκεί που θέλεις. Φυσικά έχει να κάνει και με τη συγκέντρωση, αλλά κυρίως το ότι αν έχεις μετακινηθεί λίγο μπροστά ή λίγο πιο πίσω, μπορεί ο εγκέφαλος να μην έχει προλάβει να κάνει προσαρμογή ή με το μεγαλύτερο ύψος. Άρα, λίγο πριν κάνεις το ύψος σου, ξεκινάς από το στρώμα και μετράς τα βήματα που θέλεις προς την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, πώς την υπολογίζεις, παιδί μου, τα βήματα? Δηλαδή, έρχεται η σειρά σου να κάνεις άλμα. Τι κάνεις, ξεκινάς από το στρώμα και πας 10 βήματα πίσω, ή ξεκινάς από εκεί που πιστεύεις ότι τις προπονήσεις το έχετε κάνει, οπότε θα είσαι οκ? Okay. Είναι μια συνήθεια, ξέρεις, μετά φαντάζομαι με τα χρόνια, δεν ξέρω, ίσως το γίνεται ναι, έτσι αυτοματοποιημένα. Ναι, η φόρα είναι στάνταρ, εντάξει, όσο μεγαλώνεις αλλάζει. Δεν μιλάω τώρα για ηλικίες από 20 και πάνω 25, εκεί σταθεροποιείται κάποια στιγμή. Η φόρα είναι σταθερή. Δηλαδή, εγώ ας πούμε τη δικιά μου τη μετράω με 2 μεζούρες. Είναι στάνταρ τα σημεία που ξεκινάμε. Πριν κάνουμε τα δοκιμαστικά μας εκεί πέρα, βγάζουμε τη φόρα μας και είναι έτοιμη πριν ξεκινήσουμε τον αγώνα. Ποιο σημείο έχεις παρατηρήσει που μπορεί το σώματός σου να ρίξει τον πύχη σε ένα άλμα? Δηλαδή, όμως, πόδια, αστράγαλη, πισινός, πλάτη. Έχεις παρατηρήσει καλά ή κρατάτε τέτοια στατιστικά? Ωραία τώρα αυτή η ιδέα. Για να την πούμε και στο Θοδωρή. Για πες, το έχετε βάλει, ξέρεις,
έχετε πει, ας πούμε, συνήθως Παναγιώτα μου ρίχνεις τον πύχη σε αυτό το σημείο. Το έχεις καθόλου δει αυτό? Η θέση που παίρνεις πάνω στον πύχη εξαρτάται ξεκάθαρα από το πάτημά σου. Οπότε άπαξ και φύγεις από το πάτημα, δεν μπορείς να διορθώσεις κάτι πάνω στον αέρα, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Οπότε αναλόγως το τι λάθος κάνω μέχρι να πατήσω το πόδι μου, στο τελευταίο πάτημα, αυτό θα εξασφαλίσει και το πώς θα είμαι από πάνω. Δηλαδή, άμα βρεθώ πάρα πολύ κοντά, σίγουρα θα ρίξω με τον ώμο. Άμα βρεθώ πολύ μακριά, υπάρχει περίπτωση να ρίξω με γλουτό ή με πόδι. Έχει να κάνει με το που φτάνεις. Δεν είναι. Δεν είναι όμως τώρα, κοίταξε, απογοήτευση. Περνάς με τον ώμο, περνάς με την πλάτη, περνάς με το γλουτό, έρχεται εκεί η φτέρνα και ρίχνεις τον πύχη. Πω! Δεν λέω για σένα. Ναι. Λέμε γενικά. Είναι λίγο. Είναι, γενικά, ναι, όχι. Μου έχει τύχει και εμένα. Ναι, είναι απογοήτευση, αλλά περισσότερο έχει αδρεναλίνη εκείνη τη στιγμή. Γιατί χαίρεσαι που είναι σχεδόν περασμένο το άλμα. Για σένα είναι σαν να έχει πηδήξει το άλμα αυτό. Δεν είναι. Σωστά. Άλλο αν έχει κάτσει ο πύχης ή όχι. Όταν κάνει ψηλά άλματα δεν έχει στενοχώρια και κάτι τέτοιο. Εντάξει, όταν κάνει το πάτημα το τελευταίο που λες, δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Αλλά μια γκριμάτσα μπορεί να την αλλάξει. Μια γκριμάτσα σίγουρα μπορεί να την αλλάξει. Στο πάτημα πάνω, στο τελευταίο, έχει καταλάβει ότι το περνάς ή όχι? Δηλαδή πριν το περάσεις λες, ωραία το πάτημα, ξέρεις αυτόματα όλο στο κεφάλι, ωραίο το πάτημά μου, καλό. Συνήθως επειδή το ύψος γενικά είναι ένα πάρα πολύ τεχνικό αγώνισμα, έχεις καταλάβει κιόλας αν θα το περάσεις νομίζω και πριν ξεκινήσεις. Και ιδιαίτερα όταν φτάνεις στα 3-4 τελευταία βήματα, η θέση του σώματος είναι πάρα πολύ καθοριστική. Mm-hmm. Ξέρεις αν θα το περάσει ή όχι. Βέβαια, αν είναι πολύ ψηλά ο πύχης, εντάξει, εκεί πέρα δεν μπορείς να το ξέρεις. Δηλαδή, μπορεί να βγει ένα άριστο άλμα και για πολύ μικρούς λόγους να πέσει ο πύχης. Είναι και θέμα τύχης πολλές φορές. Μία αθλήτρια η οποία έχει διακριθεί με τα χρώματά μας βεβαίως, η Νίκη Μπακογιάννη, η οποία μας είχε κάνει περήφανο στο παρελθόν, είχε βρεθεί πριν από λίγο καιρό στο νησί και της είχαμε μιλήσει για αυτό το αγώνισμα. Είχαμε μιλήσει για Παναγιώτα Δώση, είχαμε μιλήσει για τη δική της διάκριση, είχαμε μιλήσει τότε για τα στάνταρ των γυναικών που ήταν πιο κοντές σε ύψος, πώς εκείνη είχε καταφέρει όλο αυτό να το σπάσει, όλα να καταρρύψει αυτό το μύθο ότι οι πιο ψηλές κοπέλες, οι πιο ψηλές αθλήτριες κάνουν για κάποια αγωνίσματα, και είχαμε μιλήσει τότε για την Παναγιώτα και είχε πει ότι την έχει δει, ότι την έχει παρακολουθήσει και ότι θεωρεί ότι είναι μια αξιόλογη αθλήτρια. Παναγιώτα μου, η Νίκη Μπακογιάννη, είπε Παναγιώτα μου. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια της κύριος Μπακογιάννη. Είναι τιμή μου να τα λέγει ότι είναι η αθλήτρια η οποία έχει καπανελλήνια ρεκόρ σχεδόν στις περισσότερες κατηγορίες, στις πιο σημαντικές, δηλαδή οι γυναίκες. Mm-hmm. Είναι η σημαντικότερη κατηγορία στο στίβο. Και όπως και στις νέες, όπως και στις νεάνιδες. Εντάξει, προφανώς μια πολύ αξιόλογη αθλήτρια, η οποία έχει φτάσει να πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο, mm-hmm. που είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που υπάρχουν στο στίβο, και όχι μόνο στο στίβο, εντάξει, γιατί ο στίβος είναι ο βασιλιάς όλων των αθλημάτων. Χωρίς να θέλω να το παρεξηγήσω. Όχι, όχι, σε καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Εντάξει, με χαροποιεί πάρα πολύ και την ευχαριστώ πολύ για αυτό που είπε. Αυτό τώρα έχει καταρριφθεί, πιστεύεις, τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή πλέον βλέπουμε και στην Ελλάδα κορίτσια ψηλά. Όχι ότι η Νίκη Μπακογιάννη βεβαίως δεν είχε καταφέρει έναν άθλο τότε, έτσι, και είχε σχολιαστεί πάρα πολύ το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι πλέον τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ ψηλά κορμιά και σε αυτό το αγώνισμα, αλλά γενικότερα στα αγωνίσματα του στίβου. Σίγουρα ένα ψηλό σώμα, ένα ψηλό λεπτό σώμα σίγουρα βοηθάει. Έχει να κάνει όμως συγκεκριμένα στο ύψος, έχει να κάνει με το που βρίσκεται το κέντρο βάρους. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να είσαι ψηλός και η λεκάνη σου να είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι το κέντρο βάρους είναι πάρα πολύ χαμηλά. Άρα δεν σε βοηθάει απαραίτητα το ότι είσαι ψηλός. Επίσης, όταν είσαι ψηλός, έχεις δυσκολία στη μυϊκή συναρμογή. Μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος είναι καλό στα κορίτσια, μέχρι ένα συγκεκριμένο στα αγόρια. Άλλωστε το βλέπουμε πλέον, η Λαζίτσια είναι τώρα που πηδάει, είναι 1,80 στο ύψος. Είναι ένα πολύ καλό ύψος και διαχειρίσιμο. Μπορείς να κάνεις προπόνηση πάρα πολύ εύκολα με αυτό το ύψος. Τώρα είδαμε και μια Βλάζιτς, η οποία έφτασε να είναι 93 στο ύψος. Σίγουρα αυτό τη βοήθησε να πηδήξει εύκολα 2 μέτρα. Αλλά σε σχετισμό, π.χ. η Μπακογιάννη, mm-hmm. 1,70 πήδηξε 2,3. Η Βλάζιτς έφτασε 1,93 να πηδάει 2,7. Ναι. Βλέπουμε τη διαφορά. Ναι, ναι. Και σίγουρα τεχνικά η μία αθλήτρια, η Μπακογιάννη, ήταν πολύ καλύτερη τεχνικά σε σχέση με την πλάτη. Οπότε συγκρίνουμε τα ύψη. Δεν είναι αναγκαίο το να είσαι ψηλός και να πηδάς περισσότερο. Δεν θα πάμε ειδίκευση στίβο. Ναι. Καταλαβαίνεις, έτσι. Έχουμε μιλήσει εδώ πέρα 10 λεπτά και μας έχει ξεκινήσει και κάτι λέξη. Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλες, αλλά δεν ρωτάω τώρα. Άστρα, τα πει η Παναγιώτα εκεί. Πες μου λίγο για το όσο περνάει ο καιρός, πώς θα πάτε με τον μπαμπά προπονητή? Μια χαρά τα πηγαίνουμε. Εντάξει, όταν μια σχέση ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία και ουσιαστικά ένας αθλητής μεγαλώνει μαζί με τον προπονητή και είναι από τα πρώτα βήματα μαζί, σίγουρα πηγαίνει πολύ καλά. Ο πατέρας μου με καταλαβαίνει και είναι προφανές αυτό, γιατί είμαστε όλη μέρα μαζί και στο σπίτι, οπότε συζητάμε και τα πιο λεπτά θέματα και έτσι η προπόνηση κυλάει σωστά και καλά.
Έχεις ειδική διατροφή, δηλαδή στο τραπέζι το μεσημεριανό, εσύ θα φας κάτι άλλο από ό,τι τρώνε οι υπόλοιποι? Γενικά είμαι πάρα πολύ στρατιώτης με τον εαυτό μου και γενικότερα. Έχουμε καταλάβει. Και συγκεκριμένα όσον αφορά τη διατροφή, ο μπαμπάς μου είναι αυτός που προσπαθεί να με κάνει να αλλάξω λίγο δρόμο, να παραστρατήσω. Οπότε δεν είναι αυτός που θα με πιέσει να κάνω κάτι. Άρα ουσιαστικά αυτός προσπαθεί να με κάνει να αλλάξω δρόμο. Πίτσα δεν τρώμε, ας πούμε. Πίτσα τρώμε, φτιάχνει μαμά. Σπανίως, αλλά φτιάχνει. Ωραία. Παίζουμε επόμενους στόχους, επόμενους αγώνες. Τι προβλέπετε για το μενού, τι θες να κάνεις? Αρχικά να πω ότι φέτος προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια θέματα στην τεχνική μου, τα οποία είναι αυτά που με ταλαιπωρούν σε σχέση με τραυματισμούς κτλ. Το αγώνισμα μου είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν είναι φυσικό, δηλαδή δεν είναι να τρέχεις ή να πηδάς ένα μήκος, το οποίο είναι πιο φυσική κίνηση. Είναι στροφικό και μάλιστα υπερνικά στη βαρύτητα, πηδάς προς τα πάνω. Και αυτό συνεπάγεται και τραυματισμού στο σώμα. Δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει κάνει adapt στις συνθήκες, οπότε με τον καιρό πρέπει να το φτιάξω αυτό. Φτιάχνω την τεχνική μου. Πιστεύω ότι άμα φτάσουμε με υγεία μέχρι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι τον επόμενο μήνα, ίσως μπορέσω να βγάλω κάποια καλά άλματα. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχω υγεία και θα προσπαθήσω να το φτιάξω αυτό όσο γίνεται μέχρι τον επόμενο μήνα. Σε βλέπω, δηλαδή βλέπω και τη δεξιά και την αριστερή πλευρά στα ίσα. Δεν έχει φύγει η δεξιά πλευρά, όπως λένε καμιά φορά, με την πλευρά που πηδάς. Και λίγο το σώμα πάει λίγο έτσι. Μια χαρά, εσύ ίσια σε βλέπω. Το σώμα κάνει προσαρμογές, αλλά αυτά δεν φαίνονται τώρα που καθόμαστε. Ναι. Άμα τρέχω, ας πούμε, σε στροφή, θα τρέχω καλύτερα από την πλευρά που τρέχω στο ύψος. Σωστά. Ο κόσμος, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι που είναι κοντά σου έχουν, λόγω των επιτυχιών σου, λόγω του ότι μεγαλώνοντας, αυτά τα πόδια, αυτή η κοπέλα έχει αυτό το ύψος, πού θα φτάσει, τι θα κάνει, έχει αλλάξει συμπεριφορά, ξέρεις, έχουν αρχίσει να σε βλέπουν μαλωμάτι, έρχονται κάποια παιδιά να σου πούνε, ξέρεις, έχει αλλάξει τίποτα τον τελευταίο καιρό? Δυστυχώς ο στίβος είναι ένα αγώνισμα, βασικά ένα αγώνισμα, ένα άθλημα πιο σωστά, το οποίο δυστυχώς, όπως ξαναείπα, από τον κόσμο δεν έχει καταξιωθεί όσο θα έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τον αναγνωρίζει τόσο πολύ ο κόσμος, και ενώ είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα. Αυτό συνεπάγεται ότι ούτε οι φίλοι μου πολύ γνωρίζουν. Ας πούμε από το σχολείο τα παιδιά δεν ασχολούνται. Τα παλιόπαιδα, βρε! Παναγιώτα, βρε! Ναι. Ασχολούνται πιο πολύ με το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το πόλι. Ναι, έχουμε μπάσκετ, τέλος το ποδόσφαιρο. Τώρα έχουμε στίβο μόνο τον Ιούνιο. Που είναι αθλήματα τα οποία είναι πιο γνωστά και είναι φυσιολογικό για τα παιδιά. Ναι. Γιατί είναι αθλήματα τα οποία είναι αθλοπαιδιές, χαρίζουν μια άλλη ευχαρίστηση στον κόσμο, γιατί είναι παιχνίδι. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, με στιβικούς και με παιδιά τα οποία είναι φίλοι μου από το στίβο, προφανώς και γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Αλλά εντάξει, αυτό δεν με απασχολεί, γιατί είναι άλλο να έχεις τις παρέες σου εκτός στίβου και άλλο εντός στίβου και άλλα πράγματα συζητάς. Οπότε εντάξει. Δύσκολη ζωή μιας αθλητρίας που θέλει να φτάσει σε υψηλό επίπεδο? Εξαρτάται, θα φανώ γραφική τώρα, εξαρτάται σίγουρα αν αγαπάς αυτό που κάνεις. Εντάξει, εμένα αυτό που κάνω με γεμίζει, δεν μπορώ να πω ότι μία μέρα θα την χαρίσω σε κάτι άλλο εκτός από το στίβο. Εφόσον το αγαπάω, μου αρέσει αυτό που κάνω και μου βγαίνει. Τώρα σίγουρα η ζωή είναι δύσκολη, αλλά δεν το βλέπεις σαν δυσκολία. Σίγουρα έχεις δυσκολία σε κούραση, σε φαγητό, στο ότι δεν μπορείς να βγαίνεις έξω, δεν κάνεις πολλές διακοπές κτλ. Αλλά αν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν το βλέπεις αυτό. Αυτή τη στιγμή οι προπονήσεις σου μεταξύ αγώνων, συμμετοχών κτλ. Γίνονται εδώ, στο Εθνικό Στάδιο? Οι προπονήσεις μου τον τελευταίο καιρό, οι πιο σημαντικές που είναι τα άλματα, δεν γίνονται καθόλου στο γήπεδο. Όπως σας είπα πριν, προσπαθούμε να τους κάνουμε μόνο σε αγώνες, mm-hmm. γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν μπορώ να βγάλω, ας πούμε, αγωνιστικό χαρακτήρα στην προπόνηση. Είναι δύσκολο. Ναι. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, επειδή λείπουμε αρκετά, οι περισσότερες προπονήσεις γίνονται εκτός Κέρκυρας. Θα μείνουμε ένα διάστημα τώρα, τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα είναι σε μια μισή εβδομάδα, δύο, οπότε θα μείνουμε αυτές τις δύο εβδομάδες Κέρκυρα. Ελπίζω, αν είμαι υγιής και συνεχίζω να είμαι υγιής μέχρι το καλοκαίρι. Το παιδί μου το λες, το ξαναλες, δεν είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, άμα έχεις πάθει, ύφησες και το γιαούρτι που λέμε. Ναι, σωστά. Έχεις δει διαφορά, δηλαδή η προπόνηση, δεν λέμε για τη συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις, η προπόνηση που κάνεις εκτός νησιού με την προπόνηση που κάνεις στο νησί αυτή την εποχή, τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει διαφορά? Εντάξει, το κακό με την Κέρκυρα είναι ότι δεν υπάρχουν οι καλύτερες εγκαταστάσεις. Δεν εννοώ ότι... Το χείριστο με την Κέρκυρα είναι αυτό, δεν είναι το κακό. Αυτό είναι από τα χειρότερα. Το κήπεδο, εντάξει, είναι μια χαρά. Δεν λέω και τα στρώματα είναι καινούρια. Δεν έχουμε, ας πούμε, αίθουσα για βάρη. Βάρη δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα. Ό,τι βάρη έχουμε είναι μέσα στην αίθουσα και τα έχει αγοράσει ο σύλλογος, ας πούμε. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, με αυτά που έχουμε πορευόμαστε, δεν θα γκρινιάξω. Εγώ του χρόνου φεύγω. Αλλά είναι ένα σωρό παιδιά τα οποία έρχονται από πίσω και τα οποία δεν έχουν συνθήκες για να γυμναστούν. Τώρα
εντάξει, προφανώς και όπου αλλού και να πάω υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτό ψυχολογικά περισσότερο σε ανεβάζει. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και στην Κέρκυρα αυτό. Λοιπόν, τώρα μια ερώτηση, τώρα να την κάνω, να μην την κάνω, τη σκέφτομαι τόση ώρα που μιλάμε. Θα την κάνω. Θα το τολμήσω. Έχεις το δικαίωμα να μην απαντήσεις. Στο λέω εκ των προτέρων. Προσφάτως σε μια βράβευση αθλητών για τη χρονιά που πέρασε, το πώς είχαν πάει τα παιδιά κτλ. Ανάμεσα βεβαίως σε αυτούς που βραβεύτηκαν ήταν και η Παναγιώτα Δώση και ο μπαμπάς. Τα είχε πάει εξαιρετικά, είναι ένα κορίτσι. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή και έχει έρθει καλεσμένη σε αθλολογίες με τον Θοδωρή το Δώση. Έχουμε παρακολουθήσει την πορεία της. Εκείνη τη μέρα, ρε, η Παναγιώτα, δηλαδή πραγματικά δεν είχαμε προλάβει να τα πούμε. Έφυγε πολύ γρήγορα, ήταν πάρα πολλοί αθλητές, χαιρετηθήκαμε κτλ. Δεν ήσουν καθόλου χαρούμενοι. Δεν ξέρω, έφταιγε και το ότι. Εντάξει, είσαι και ένα παιδί, δεν είσαι και πολύ εκφραστική. Δηλαδή, σήμερα είναι η πιο εκφραστική μας συνέντευξη. Μετά από 3 χρόνια, επιτέλους. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Τότε σε είχα δει, νομίζω, στενοχωρημένη, απογοητευμένη. Είχα μιλήσει με τον μπαμπά, λέω, τι έγινε, γιατί έτσι πάνε και όταν την περίμενα πιο χαρούμενη, πιο. Ήσουν πολύ μαζεμένη. Ήταν λόγω του ότι περιμένεις κάτι παραπάνω, ήταν λόγω του ότι δεν σε ικανοποιεί όλο αυτό που γίνεται στο νησί, ήταν λόγω του ότι βάζεις εσύ πιο ψηλά τον πύχη. Σου υπενθυμίζω ότι έχεις την επιλογή του να μην απαντήσεις. Δεν τίθεται θέμα να μην απαντήσω ή όχι. Εντάξει, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όσα χρόνια γυμνάζομαι στην Κέρκυρα έχω περάσει αρκετά δύσκολα. Τώρα να το πω δημόσια ή όχι, εντάξει, δεν με απασχολεί. Ναι. Θεωρώ ότι ο περισσότερος κόσμος, όσο ενδιαφέρεται, γνωρίζει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο και μάλιστα αυτό που υπάρχει μου έχει απαγορευτεί να μπαίνω και μάλιστα όσες φορές μπήκα ήταν πάρα πολύ άσχημη και η συμπεριφορά των ανθρώπων που ήταν μέσα και γενικότερα η όλη κατάσταση. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο πλέον έχει λυθεί διότι είναι καλοκαίρι, του χρόνου φεύγω, όπως σας είπα και πριν. Και γενικότερα σε αυτή τη βράβευση, εντάξει, άρχισα να αναθεωρώ κάποια πράγματα. Σκεφτόμουν πώς έχω περάσει τόσα χρόνια. Δεν είναι. Σίγουρα βγήκαν επιδόσεις, αλλά το θέμα είναι και το πώς αισθάνεσαι εσύ ψυχολογικά. Όταν κάνεις ένα αγώνισμα το οποίο σου αρέσει, δεν είναι ωραίο να υπάρχουν φραγμοί ψυχολογικοί, γιατί αυτό σε πάει πίσω. Δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Ελπίζω να μην το αντιμετωπίσουν άλλα παιδιά στο νησί και όχι μόνο στο νησί και σε όλη την Ελλάδα, γιατί παντού γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό. Όταν θα πας σε Αθήνα θα μας μιλάς. Εννοείται πως θα σας μιλάω. Είδες, τώρα δεν λέει έτσι. Τρία χρόνια, αυτό το, δεν έχεις κάσει ένα χαμόγελο. 3 χρόνια έρθει στην εκπομπή. Ακούνε τη αμήλυτη λόγω Παναγία μου, Χριστέ μου. Του λέω, Θεοδωρή, το παιδί είναι πολύ σοβαρό. Τι τρέχει, μου λέει, έτσι είναι από μόνο του. Έτσι είναι από μόνο του αυτό το παιδί, 2 μέτρα έτσι. Γιατί, παιδί μου, τι ζώδιο είσαι. Είμαι κρυός, αλλά δεν ασχολούμαι πολύ με τα ζώδια. Ναι, τα λέμε όμως αυτά γιατί οι άλλοι που ασχολούνται, μάλιστα. Ωραία, άρα για διακοπές, Παναγιώτα μου, τίποτα δεν προβλέπετε. Για διακοπές, εντάξει, τον Αύγουστο τώρα διακοπές. Να είμαστε καλά. Θα δούμε. Θα έχουμε πετύχει ό,τι έχουμε βάλει σε στόχο, έτσι. Να είμαστε καλά, χωρίς τραυματισμούς. Το ξαναπούμε άλλη μια φορά έτσι να το εμπεδώσουμε. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πραγματικά πιστεύω ότι αξίζεις. Πιστεύω ότι δουλεύεις πάρα πολύ. Σου εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.